μένει και η πίκρα. Γιατί πέτυχε μια πολύ σημαντική νίκη Ολυμπιακό στο Λονδίνο και δεν μπόρεσε να προκριθεί. Αν αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, το σημαντικό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να αποδείξει ότι βρίσκεται ψηλά στην Ευρώπη, ότι ό,τι έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια, ειδικά την τελευταία δεκαετία, δεν είναι, ειδικά και με τον συγκεκριμένο προπονητή, με τον Πέτρο Μαρτίνς, δεν είναι τυχαίο, και νομίζω ότι το απέδειξε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί μπορεί να μην μπόρεσε να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή και να πάρει την πρόκριση μέσα στην έδρα της Arsenal, όμως η νίκη είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει από εκεί και πέρα, πέραν της πρόκρισης, και μια απόδειξη του πόσο καλή δουλειά γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τους 10.000 πόντους στην φετινή του συγκομιδή, τη βαθμολογία της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει ότι η χρονιά που βγάζει από την πενταετία του δεν του φέρνει ζημιές, καθώς η τελευταία σεζόν του 2016-2017 είχε επίσης 10.000 βαθμούς συγκεντρώσει, άρα είναι στην ίδια ακριβώς κατάσταση με αυτή που βρισκόταν πριν, και αυτό σημαίνει ότι κάνει τη δουλειά του πολύ πιο εύκολη για την επόμενη χρονιά, για τον επόμενο στόχο, για την επόμενη προσπάθεια που θα κάνει να βρεθεί ξανά σε υψηλό επίπεδο και να μπορέσει να κάνει το παραπάνω βήμα που δύο χρόνια τώρα δεν τα κατάφερε απέναντι σε αγγλικές ομάδες, αλλά νομίζω ότι συνέβησαν πολλά πράγματα και τις δύο χρονιές για να μην το κάνει. Τώρα, όσον αφορά την Arsenal, θα ήταν βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μπορέσουμε να δούμε τον Ολυμπιακό χωρίς προβλήματα να αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη ομάδα. Με το αν θα μου πείτε δεν κάνουμε δουλειά, αλλά αν ο Ολυμπιακός είχε το Σεμέδο ή αν είχε κάνει τον Μπα στο πρώτο μάτς έτοιμο να αγωνιστεί, και αν δεν χρειάζεται να γίνουν όλες αυτές οι αλχημίες για να μπορέσει να παίξει και στα δύο μάτς ο Ολυμπιακός, αλλάζοντας το σύστημά του στο δεύτερο παιχνίδι στο Λονδίνο για παράδειγμα, αλλά και μεταφέροντας τον Εμβιλά στην άμυνα από την μεσαία γραμμή που είναι στη θέση του στο πρώτο μάτς του Καρεσκάκη, ίσως τα πράγματα είναι διαφορετικά.